Κύριε, χαίρετε. Η κυρία που φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο Άκου να Δεις, αναμφισβήτητα είναι μια πολύ σημαντική κυρία, μια σπουδαία ηθοποιός, γοητευτική γυναίκα και πολλά ακόμη. Το μόνο κακό που έχει, θα έλεγα, είναι ότι αργοπορεί λίγο, καθυστερεί, λίγο, μην μας ακούσει κιόλας, καθυστερεί. Μέχρι να έρθει λοιπόν, πάμε μια βόλτα στην παραλία, να κινούμαστε λίγο για να μην έχουμε και την νευρικότητα και σε λίγο θα τα πούμε. Τι κάνετε? Καλά είστε? Έχετε κάτσει εδώ στο πεζοδρόμιο, βλέπω. Γιατί δεν κάθεστε κάτω στην παραλία? Είναι βρώμικη. Και προτιμάτε να κάθεστε εδώ στο πεζοδρόμιο, έτσι? Είναι τώρα και μεσημέρι. Και... Έκανες μπάνιο? Ναι. Σ' άρεσε η θάλασσα? Ναι. Σ' άρεσε, έτσι? Ναι. Δεν πειράζει που είναι λίγο βρώμικη? Δεν πειράζει. Μπάνιο έμαθες ή με κάνεις με μπρατσάκια? Με μπρατσάκια. Εσύ? Με μπρατσάκι. Με μπρατσάκι, εσύ? Μέσα από το νερό μπορώ χωρίς μπρατσάκι, ενώ έξω με μπρατσάκι. Ο Δημήτρης, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης αρχίζει τη μέρα του με μπάνιο, συνεχίζει με κυνηγητό και μετά... Και με τένις. Και μετά τένις και μετά το τένις... Μπάλα. Μπάλα. Αυτό είναι. Αυτό είναι ζωή, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι καλοκαίρι. Για κράνος το λέτε αυτό? Για κράνος. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, ο έρωτας στην ίδια του ζιέρα. The best. Και ο Θάνασε κάτι πετάει έξω, κάτι ποτήρια, μπουκάλες, πλαστικές ή τέτοια. Άμα έρθει σε πρωί-πρωί τα βλέπεις. Δεν είναι κάθαρα αυτό. Ποτήρια, μπουκάλια, άλλα για περιγράψτε μας όλα. Φάνε πάντα. Πώς είπατε? Καρτιά, ποτήρια, πέτρες. Σακούλες. Τρώνε μέσα στη θάλασσα. Και τρώνε, έτσι. Ναι, φαγητό. Δηλαδή κάθονται μέσα και τρώνε μέσα στη θάλασσα. Ναι. Πολλές φορές. Είδατε εσείς? Ναι, φυσικά. Εσείς εδώ γιατί έρχεστε σε αυτή την παραλία, αν επιτρέπετε? Εγώ έχομαι εδώ 30 χρόνια. 30 χρόνια μέσα. Έχω βάλει και την τέντα, έχω πιάσει και αυτό και κάθε μέρα εμείς συνταξιούχος έρχομαι κάθε μέρα. Και φιλοξενείτε εδώ και άλλους από ό,τι βλέπω. Όποιοι έρχονται και έχει χώρο έρχονται και κάθονται εδώ. Όχι, στην παρέα, εδώ στην τέντα. Από όλα, ξένους, Αλβανούς, Τούρκους, Εγγλέζους, Γάλλοι, ό,τι να είναι, όλοι εδώ έρχονται. Τι σας αρέσει από αυτή την παραλία εδώ πέρα? Τίποτα. Όλο βρώμα και πίσω. Γιατί έρχεσαι εδώ, αυτό δεν καταλαβαίνω. Επειδή είναι φίλες μου και κάνουμε 20 χρόνια εδώ. Α, είστε εδώ με το φίλο σας, έτσι? Όχι, εκεί, οι κοπέλες. Δεν είστε μαζί με τον κύριο? Πώς σας φαίνεται? Αυτός? Όχι, καλός. Η τέχνη της ρακέτας, κυρίες και κύριοι. Την παρακολουθούμε από κοντά με τρεις καταπληκτικούς παίκτες εδώ στην παραλία. Παίζουν εδώ και 40 λεπτά, δεν έχει πέσει μπάλα ακόμη κάτω. Προσέξτε να δείτε. Και τώρα θα αρχίσει το επιθετικό παιχνίδι. Εκεί παρακολουθούμε. Όχι εμένα. Δυστυχώς μετά από 42 λεπτά ακριβώς πάει. Κύριε Βρανά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλή ώρα, παρά ποτέ. Καθυστερείτε λίγο, είναι η αλήθεια, αλλά έτσι αρμόζει νομίζω και στις σημαντικές κυρίες. Κοίταξε, γενικότερα δεν έχω πολύ αγαθές σχέσεις με την ώρα. Ας πούμε, εντάξει, καθυστερώ, αλλά πάω πάντως. Κοίταξε, δεν μπορούσα να στείνομαι στην Κουίντα και να περιμένω την ώρα που θα βγω στο νούμερο, να κάνω το νούμερό μου. Κάπου πάθανα καθίζηση. Καθόμουν λοιπόν στο καμαρίνι μου, ήμουν έτοιμη και περίμενα και μόλις άκουγα την εισαγωγή που έπαιζε ο μαέστρος, τάκ, έμπαινα σαν σύμφωνα στη σκηνή. Έβγαινα μάλλον σαν σύμφωνα στη σκηνή. Ναι. Δεν μπορούσα δηλαδή όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορούσα να περιμένω στη σκηνή, δεν μπορούσα να στέκομαι. Στην Κουίντα περιμένω, σε αυτό το πράγμα δεν το μπορούσα. Μάλιστα. Λοιπόν, με επιτρέπετε να φυσικτώ λιγάκι, γιατί κανείς δεν... Δεν σας που είχατε παίξει κανένα ρόλο με βεντάλια? Όχι. Όχι, δεν έχω παίξει, γιατί δεν ήταν. Η ρόλη που έκανα ήταν ρόλη αλανιάρας, μάγισσας και πόρνης. Τώρα που είπατε μάγισσας, όταν σας πήραμε τηλέφωνο, ακούσαμε τον τηλεφωνητή σας που έλεγε μια αντρική μάγικη φωνή. Ναι, ο άντρας. Μάγισσα, ο άντρας σας. Ναι. Η μάγισσα έχει βγει για Σεριάννη, αφήστε το μήνυμά σας λιτά. Ναι. Γιατί έχει το... πνεύμα. Ναι. Έχει πνεύμα, σας θεωρεί ακόμα μάγισσα, έτσι? Μα είμαι. Όταν λέω όμως είμαι μάγισσα, εννοώ ότι είμαι λεβέντισσα. Είμαι και καραμπουζουκλού που λένε. Αόματος. Όμορφα παιδό. Άντε και εσύ στην μπαμπάκα σου. Δίπως, ε. Αχλέ. Τι λέγαμε το λοιπόν? Φρεάναγα της Δρομοζητιάνε, θα τολμήσεις να σηκώσεις τα μάτια σου και πάνω μου. Γιατί δηλαδή δεν σου αρέσουμε Madame de Pompadour? Βρε, για κοίτα κάτι μούτρα. Για κοίτα κάτι σκυλόμουτρα, για έρωτε. Έρχεται. Γεια σας. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να κάτσουμε. Νομίζω ότι αυτή μπορεί να γίνει η παρέα μας πλέον. Καλά, μπότες εδώ πέρα στην παραλία. Πάμε, τρέπει. Τι είναι, μπότες εδώ στην παραλία? Ναι, γιατί κακό είναι. Εσύ γιατί φοράς? Εγώ βλέπεις να έχω έρθει για μπάνιο.
το ίδιο είναι. Θέλω να σου πω ότι είναι μόδα αυτό το πράγμα. Είναι στυλ. Εσύ πώς το βρίσκεις. Είναι ρε, η φάση τι είναι. Ας το πούμε. Έχει πετρέλαιο εδώ, πες. Πολύ στο καλαμάκι. Ναι, ναι. Είστε ψάχνετε για πετρέλαιο. Ναι, βέβαια. Βρήκατε καθόλου εδώ. Όχι, σε λίγο, σε καμιά εβδομάδα θα βρούμε, πες. Έχετε κάνει τη γιώτρησή σας εδώ πέρα. Ναι, για πετρέλαιο έχει πολύ. Δεν είναι θερμασύφωνο το νερό. Είναι κρύο. Κρύο, μωρέ. Όχι και τόσο. Εμείς στον πατρίδι μας, στο θάλασσα το νερό είναι πάρα πολύ ζεστή. Μια χαρά. Πού. Στον Αίγυπτο. Αλλά σε ποια θάλασσα συγκεκριμένα. Στον Αλεξάνδρεια. Στον Πορσαΐδη, στη Μαλία. Είναι πιο καθαρά εκεί. Όχι, εδώ είναι καθαρά. Ντροπή. Γιατί να μην υπάρχει κόστος εδώ. Είναι σε πλάση της ΕΟΤ, πιστεύω, δεν είναι. Γιατί να μην υπάρχει κάποιο κόστος. 5 εκατοστάρικα ο καφές, ο Νες. 7 εκατοστάρικα το τός. Μια πορτοκαλάδι και ο προσέγγι. 7 εκατοστάρικα μια μπύρα. Ο κύριος κοιμάται εδώ πέρα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Τώρα είσαστε σε μια φάση που το σχολιάζετε, έτσι. Ναι. Διάφορα... Τους στόχους. Τι είναι οι στόχοι λοιπόν σήμερα. Οι στόχοι σήμερα για την νεολαία, νομίζω εγώ, είναι οι νέες κοπέλες, οι ομορφίες και το ωραίο περιβάλλον. Είδες τίποτα για μένα εδώ να γράφει. Ναι, τίποτα. Μα δεν έχουμε γίνει φίρμες. Έχει. Μα δεν έχουμε γίνει ακόμα φίρμες. Ακόμα. Σε λίγο θα το προσπαθήσουμε. Δουλειά, θέλει δουλειά για να μας γράψουν τα περιοδικά. Λοιπόν, θες να πούμε τώρα για τις παραλίες. Να πούμε για τις παραλίες, βεβαίως. Γιατί. Ξέρεις γιατί γελάω. Γιατί έβλεπα αυτά που. Με τις παραλίες. Ξέρεις ότι πάψαμε με τον άντρα μου να κάνουμε διακοπές. Γιατί. Κάνα 2-3 φορές δηλαδή που πήγαμε σε διακοπές. Μας είπαν, ρώτησαν πού είναι καθαρή θάλασσα. Πήγαμε τέλος πάντων στην καθαρή θάλασσα. Αλλά φαίνεται δεν ρωτήσαν μόνο εμείς, ρωτήσανε κι άλλοι. Και πήγανε κι άλλοι σε αυτή την καθαρή θάλασσα. Μπήκαμε λοιπόν στην καθαρή θάλασσα να απολαύσουμε το κυματάκι και την άβρα, τη θαλάσσια άβρα και το χάιδεμα τέλος πάντων του νερού. Και με άλλα μόνοι μπήκαμε μέσα, ήρθαν και κάποιοι άλλοι κύριοι και κύριες κάποιας ηλικίας, όπως είμαστε κι εμείς. Και αρχίσανε λοιπόν να λένε, τις αρρώστιες τους. Εγώ που λέτε είχα πάει κυρία Βρανά και είχα βάλει εδώ στο τάδε νοσοκομείο ένα καρφί στο γόνατο, γιατί είχα αυτό. Η άλλη είχε το γοφό της, η άλλη είχε τη μέση της, ξέρεις, τα αθρητικά της ηλικίας, ναι. Η άλλη είχε κακόψει τα αυτή της, η άλλη είχε κακόψει τη μήνυ. Μες είχε πιάσει μια καραστενογόρια. Άρα να φύγουμε εδώ πέρα. Ναι. Λέω πάμε να βγούμε έξω, παιδί μου. Λέω γιατί θα αρρωστήσουμε χειρότερα εδώ πέρα. Είχαμε και εμείς το κατητής μας, λίγο κάποια δισκοπαθιούλα, λίγο κάπως στο χεράκι μας εδώ. Αυτά τα της ηλικίας τέλος πάντων. Λοιπόν, και δεν ξαναπήγαμε, λέμε καλύτερα να κάτσουμε στο σπίτι μας. Την κόψατε τη θάλασσα για την παραλία. Ναι, λέμε ας πούμε ότι δεν βαριέσαι, εντάξει. Δεν μπορούμε τώρα να ακόθαμαστε να ακούμε όλο για αρρώστιες, ρε αδερφέ. Θέλουμε να ακούσουμε και κάτι έτσι να χαρούμε, να λοιπόν, διασκεδάσουμε. Λοιπόν, εμείς βρήκαμε στην παραλία ένα αλλουόμενο θαυμαστή σας. Αλήθεια. Και εμείς εντυπωσιαστήκαμε. Υπάρχουν ακόμα θαυμαστές, μα ναι βέβαια, υπάρχουν, πρόσεξε γιατί υπάρχουν. Γιατί εμένα οι θαυμαστές μου ήταν όλοι νέοι. Mm. Δηλαδή, εγώ άρεσα πολύ στη νεολαία. Mm. Επομένως, βέβαια, θα υπάρχουν θαυμαστές μου ακόμα, γιατί να μην υπάρχουν. Φανατικοί θαυμαστές μιλάμε. Ναι, για τους φανατικούς. Έχανα παράσταση. Εντάξει, για να το παρακολουθήσουμε. Τη Σπεράτσα Βρανά, φαντάζομαι την ξέρετε. Πολύ δεν ξέρω. Αυτή την ώρα μας ακούει. Ναι, σ' ακούει. Αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς, μας βλέπει. Την έχω δει στο θέατρο στο Ακροπόλ χίλιες φορές τη Σπεράτσα Βρανά. Ναι. Σπεράτσα Βρανά, τον Αυλουνίδη, τον Σταυρίδη, όλοι μαζί όταν έπαιζε τις μεγάλες επιθεωρήσεις. Εγώ ποτέ την βλέπω και μόλις θα ακούω και στο Μέγα που τη βγάζει η Κορομιλά και στο άλλο που την έβγαλε ο Παπαδόπουλος στον Αντένα. Όποτε τη φέρουν καμιά φορά να βγει, μόλις τη φέρουν, δεν αλλάζω κανάλι. Αυτή βλέπω να δω μέχρι τι θα πει όλα, να με τα παλιά θα πω. Τώρα λοιπόν η Σπεράτσα Βρανά και στο άκου να δεις. Η κυρία Βρανά λοιπόν στο άκου να δεις. Τον είδατε. Τον είδατε, ναι. Το σχολείο σας. Ναι. Το σχολείο μου τι, δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο. Πώς να τον θυμάμαι καλέ, ένας ανώνυμος θεατής είναι ο άνθρωπος. Ναι, αλλά καθόταν στην πρώτη σειρά. Στην πρώτη σειρά, κοίταξε, καθόντουσαν πάρα πολύ. Ναι. Από τους πολύ θερμούς θαυμαστές, όχι μόνο στην πρώτη, γενικά, κοίτα να σου πω κάτι. Μιλάμε να αναφερθούμε στη συγκεκριμένη δεκαετία, γιατί είπε για την παλιά ωραία επιθεώρηση ο άνθρωπος. Και έχει δίκιο. Δηλαδή, το κάθε νούμερο τότε χωριζόταν σε τρία μέρη. Σε τρία κουπλέ ρεφρέν δηλαδή. Ο ηθοποιός που έκανε το νούμερο, αν δεν έπαιρνε το χειροκρότημα στο πρώτο κλείσιμό του, στο πρώτο ολέ του που λέμε, δεν είχε το δικαίωμα να ξαναβγεί. Τον έτρωγε το τραμπουκέτο.
Κατάλαβε. Δεν, άμα δεν τον χειροκρότησε ο κόσμο, πρέπει να σε χειροκροτήσει ο κόσμο το πρώτο, να ξαναβγεί, να κάνει το δεύτερο που θα ήταν πιο δυνατό από το πρώτο και το τρίτο που θα ήταν και η κορώνα για να ολοκληρωθεί το νούμερο. Αλλά για να γίνουν αυτά και τα τρία μέρη έπρεπε να σε δεχτεί ο κόσμο, όχι μόνο να σε αποδεχτεί, να σε καταχειροκροτήσει κιόλα. Είμαστε ένα χειροκρότημα μεγάλο. Το πιο μεγάλο χειροκρότημα. Κοίτα να σου πω, εγώ έχω πει πολλές φορές ότι εμένα η επιθεώρηση μου έχει δώσει πάρα πολλές χαρές. Και όταν λέω πάρα πολλές χαρές, αυτό εννοώ. Πολλά χειροκροτήματα. Και ενθουσιώδη χειροκροτήματα. Είμαι μια πολύ μοντέρνα αριστοκράτησα, θυμάμαι. Και αντίρρηση σε αυτό δεν επιτρέπω. Αυτό ήταν ένα νούμερο που, να σου πω, ήταν ένα παλιό νούμερο που έκανε η Μερίκα η Κραβατά που λεγόταν η κυρία Double Fass. Αυτό λοιπόν το ξαναφτιάξανε λιγάκι, το διορθώσανε και το γράψανε, το κάνω εγώ. Μόνο που εγώ δεν είχα σαν μάγισσα, δεν είχα καμία σχέση με την Μαρίκα την Κρεβατά, η οποία ήταν μια πάρα πολύ φίνα ηθοποιός. Λοιπόν, και μου είχαν γράψει και το θυμάμαι το εξής. Ναι, είμαι μια πολύ μοντέρνα αριστοκράτησα και αντίρρηση σε αυτό δεν επιτρέπω. Κάθε κέντρο κοσμικού συχνή πελάτησα και τα νούμερα τα ξένα πρώτη βλέπω. Ταραραραμ, αλλά είναι κάτι ώρες. Μωρέ μάνα μου. Το γύριζα στο μάγκικο δηλαδή. Ναι, ναι. Που ζητάω άλλα γούστα για μπεγλέρι. Και με παίρνει η ψυχή μου, η αλάνα μου. Σε ρεμπέτη καλή μεριά να με φέρει. Και έλεγα λοιπόν, έκανα την κυρία Double Fass. Δηλαδή, από τη μια μεριά ήμουν μια μοντέρνα αριστοκράτησα. Το πρωί και το βράδυ, και το βράδυ ήμουν μια αλανιάρα που γλένταγα από εδώ και από εκεί, δεξιά και αριστερά, μέχρι το πρωί. Αυτό τι σχέση είχε με τη ζωή σας? Καμία. Καμία. Γιατί απολύτως ο κόσμος καμία. Έλεγε διάφορα και λέει διάφορα. Μα ο κόσμος λέει πάντα, γιατί κοίταξε. Πρώτα απ' όλα, εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι μια παρεξηγημένη ηθοποιός. Με βλέπανε στη σκηνή να κάνω τη μάγισσα και νομίζανε ότι ό,τι έκανα στη σκηνή ήμουν και στην πραγματικότητα. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση δεν είχα στην πραγματικότητα, ήμουν τελείως άλλο πράγμα. Αυτό βέβαια συνέβαινε και με πολλούς άλλους ηθοποιούς, όπως το Δήμο το Σταρένιο, τον Αρτέμι το Μάτσα. Α, εννοείς το Δήμο το Σταρένιο σαν Σάιλοκ, σαν τσιγκούνι. Σαν τσιγκούνι. Και τον Αρτέμι το Μάτσα σαν τον κακό του σινεμά. Το τότε έτσι, εγώ πρέπει να είμαι η πόρνη του ελληνικού σινεμά. Η εθνική σας πόρνη. Η εθνική μας πόρνη. Κατά το εθνική στάρ που λέμε. Ακριβώς. Τι έχετε να πείτε εσείς λοιπόν? Λίγο αέρα. Αισθάνομαι ως Σπανιόλα τώρα. Λοιπόν, τι έχω να πω για ποιο θέμα, αγόρι μου? Για το εθνική που λέγαμε. Ναι, όχι, λέω εγώ. Κοίταξε να σου πω στον κινηματογράφο. Αφήνατε λίγο όμως έτσι να. Όχι, δεν τα άφηνα εγώ. Οι ρόλοι που μου προσέφεραν ήταν ρόλοι λαϊκού κοριτσιού στην αρχή, λαϊκές κοπέλες, μάγκησες και πόρνης, ας πούμε. Ή ξεμιαλίστρας έτσι γυναίκας που ξεμιαλίζει τους άντρες. Ο αγοραίος έρωτας. Μην είμαστε σκληροί. Έχει και αυτό στη θέση του στην κοινωνία, από τον καιρό που φτιάχτηκε η κοινωνία. Όσοι ανέραστοι, όσοι καμπούριδες, όσοι απόκληροι, δεν ζήτησαν τον έρωτα στην πληρωμένη ψευδέστηση της σάρκας χωρίς ψυχή, διψασμένοι για λίγες στιγμές ανθρώπινης τρυφερότητας. Όσοι ανίκανοι να αγαπηθούν δεν αγόρασαν αυτή την ψεύτικη ζεστασιά, σε αυτό το ύποπτο ντεκόρ που είναι ίδιο και απαράλλακτο σε όλες τις γωνιές της γης, σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη. Ένα φτηνό δωμάτιο. Ένα διπλό κρεβάτι, ένα κακόγουστο αμπαζούρ, συνήθως κόκκινο, και λίγη φαντασία. Στο κάτω-κάτω όλα είναι υπόθεση φαντασία. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο σας για την εμφάνισή σας τότε. Έλα. Πώς ήταν, ήταν ένας τύπος γυναίκας με ωραίο σώμα, δηλαδή γεμάτο, και λίγο με λαμψή. Δηλαδή ό,τι έπρεπε για την εποχή. Δεν ήταν ανάγκη να, όπως τώρα κάνουν, ξέρεις, τώρα διχάς κανιοθεραπεία για να μαυρίσουν ορισμένες χορεύτριες ή τραγουδίστριες ή στριπτιέζες που έρχονται πολλές στην πλάζ για να πάνε να δείξουν το σώμα τους. Αυτό το σώμα ήταν φυσικό έτσι, με λαμψό, δηλαδή με λαχνό λίγο να με λες και είχε κανιοθεραπεία και το χειμώνα ακόμα. Μόνο που στεναχωριέμαι που πάχυνε πολύ και άλλαξε, χάλασε πολύ, που είναι εκεί το κορμί που είχε γίνει. Ενώ άλλες που είναι στην ηλικία της είναι. Στην υγεία της είναι ακόμα στέκονται καλύτερα ως το σώμα. Mm-hmm. Αλλά αυτή έχει παχύνει λίγο μόνο. Δε, αλλιώς δεν έχασε τίποτα. Τα λόγια που λέει απ' όλα, όλα είναι εντάξει. Ναι, έχει δίκιο. Έχω παχύνει πολύ. Έχω παχύνει. Δεν έχω, έχω χάσει. Πώς δεν έχω χάσει. Μεγαλώσαμε και ούγαρ έρχεται μόνο εδώ που τα λέμε. Έχω παχύνει όμως, αγαπητέ μου θαυμαστή, γιατί αρρώστησα.
Και έχεις δει και ότι πολλές άλλες συνομιλικές μου είναι καλοδιατηρημένες και εγώ θα ήθελα να είμαι, μωρέ. Είπε όμως ότι δεν έχετε χάσει άλλα πράγματα. Ναι, όχι, δεν έχω χάσει πια, δεν έχω χάσει το μυαλό μου. Το μυαλό μου το διατηρώ και το κέφι μου διατηρώ. Ναι. Και την όρεξη για ζωή διατηρώ και τη ζωντάνια μου διατηρώ, πολλά διατηρώ. Τον καιρό που πήγαινα, μόλις είχα απολυθεί από στρατιώτη το 48-49 και δεν είχα 6 μήνες να πιάσω δουλειά και δεν είχα και ούτε τσιγάρα να κάνω. Και είχε το εισιτήριο 5 δραχμές ο εξώστης και 7 δραχμές η πλατεία. Ναι. Και πηγαίναμε και κόβαμε εισιτήρια από τη Δευτέρα για το Σάββατο για να πιάσω πρώτη σειρά στον εξώστη για να κάθω μέσα για να την βλέπω από πάνω. Πολλά φιλιά, Σφαιρά Ζαβρανά, από ένα παλιό σου θεατή και θαυμαστή. Το όνομά σας? Παύλος. Ο Παύλος. Ο Παύλος. Α, πού να με θυμηθεί τώρα, εκεί είχε θαυμαστάς αυτή η σειρά. Ναι, αλλά καθόλου στην πρώτη σειρά, μπορεί να σας θυμηθεί. Σειρά, όχι. Πού να θυμηθεί, εκείνο τα, ξέρεις πότε γινόταν στο Ακροπόλ. Ουρά περίμενε να μπει μέσα. Ο ένας από μέχρι ορθίους ήταν, δεν είχε τα καζήματα, οι περισσότεροι ήταν όρθιοι. Για να τις μιλήσουν, για να... Για να τη δούνε μόνο. Μια φορά ήρθε μια κυρία με τον άντρα της στο καμαρίνι να πιάσει τα πόδια μου. Και τα χάσα λιγάκι. Ναι, ναι, έπιανε τα πόδια μου, εδώ, τους μυρούς δηλαδή, τα μπούτια. Ναι, ναι. Λέω, τι μου κάνετε, ήταν η κυρία Ναντόρ μπροστά, στο ίδιο καμάρι ντυνόμαστε. Λέει, όχι, ήθελα να πιάσω τα πόδια να δω αν είναι αληθινά. Λέω, συγγνώμη δηλαδή, θα φορούσα ψεύτικα πόδια. Δεν κατάλαβα, ναι. Μου στάκει δύο άντρες, ο ένας ήταν όχι, 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 και όχι, ήταν αντρόγινο και δεν ήταν αντρόγινο νεαρή, ήταν κάποια ηλικία, γύρω στα 40. Ας πούμε για μένα, ναι, τότε που ήμουν πολύ πολύ νέα, ήταν κάποιες ηλικίες. Λοιπόν, και μετά αυτό επανελήφθη από διαφόρους ανθρώπους. Μου λέγανε, έλα, ήρθανε για να σπιάσουν τα πόδια.